καταλαβαίνουμε όλοι ότι υπάρχουν άνθρωποι που έχουν γυρίσει την πλάτη τελείως, όχι μόνο στο πολιτικό σύστημα, αλλά και στα mainstream media της τηλεόρασης, στις εφημερίδες. Υπάρχουν άνθρωποι που όταν, ας πούμε, δημοσιεύσαμε εμείς στο Facebook, για παράδειγμα, ότι μία περίληψη του ντοκιμαντέρ που θα βγάζαμε για την Αργεντινή 10 χρόνια μετά την κρίση, μας την είπανε κιόλας λέγοντας ότι αφού είχατε όλη αυτή την τα δεδομένα στα χέρια σας, γιατί δεν μας τα λέγατε νωρίτερα. Δηλαδή τι, ότι κατέρευσε η Αργεντινή. Έτσι, γι' αυτό φεύγω, δηλαδή, βασικά πράγματα τώρα. Με λίγα λόγια, θέλω να πω ότι μας έχουν εκπαιδεύσει πάρα πάρα πολύ να ζούμε με ένα συγκεκριμένο τρόπο και να ενδιαφερόμαστε περισσότερο για το ποιο είναι το καινούργιο κινητό που θα αγοράσουμε, παρά, ας πούμε, για τόσο μεγάλα ζητήματα που σημειωτέων τα θεωρούσαμε και πάρα πολύ μακριά, έτσι, ήταν μακριά από μας. Όλα όσα συνέβαιναν ήταν πολύ μακριά από μας. Επίσης, μας έχουν οδηγήσει, συγγνώμη που ξαναπετάγομαι, αλλά... Να πετάγεσαι. Μας έχουν οδηγήσει σε μια απαξίωση της συμμετοχής στα πράγματα, δηλαδή έχουν οδηγήσει συστηματικά εκατοντάδες χιλιάδες ανθρώπους στην αποχή και στην αδιαφορία, σε αυτό που λέγατε πριν, ότι δεν με νοιάζει να πάνε να πνιγούν, εγώ δεν ασχολούμαι. Αυτό το πράγμα δεν είναι ότι γυρίζει στην πλάτη στην πολιτική, γυρίζει στην πλάτη στη ζωή σου. Πολύ σωστά. Πάντως, Γρηγόρη, να πω κάτι. Δηλαδή, το να πεις να πάνε να πνιγείτε όλοι, είσαστε όλοι οι ίδιοι, πρέπει να μου τζώνεσαι μετά στον καθρέφτη. Μην μου τζώνεις λοιπόν τη Βουλή, γιατί αυτούς εσύ τους έχεις βγάλει. Οι χειρότεροι κυβερνήτες έχουν εκλεγεί από αυτούς που απέχουν. Στην Αμερική βγαίνει πρόεδρος με 65% αποχή. Αν οι οργισμένοι, εξοργισμένοι και αγανακτισμένοι Αμερικανοί ψήφιζαν διαμαρτυρόμενοι για την κατάσταση στην Αμερική ή στην Ευρώπη, στη Γαλλία, εδώ, οπουδήποτε, και δεν οδηγιόταν όλος αυτός ο κόσμος, δεν οδηγείται στην αποχή, στο λευκό και στο άκυρο, θα ήταν αλλιώς τα πράγματα. Έχεις δίκιο, αλλά από την άλλη, ξέρεις, θα σου απαντούσανε ότι ακούμε όλους αυτούς να λένε να συμμετέχετε, να κατεβείτε στον δρόμο, να διαδηλώσετε, αλλά μόλις το κάνουν οι ίδιοι που το λένε αυτό, τους πλακώνουν στα χημικά και με τα ΜΑΤ. Κοίταξε, αυτό εννοείται ότι θα γίνει. Αλλά πάντα υπάρχει τρόπος να ξεπεράσεις το κόλπο των χειρισμών της εξουσίας. Ακόμα και τα εκλογικά συστήματα, ακόμα και τον τρόπο που αντιμετωπίζονται οι διαδηλώσεις, αν υπάρχει ένας κόσμος έξυπνος και, πώς να σου πω, που να συμμετέχει και να τον απασχολεί η κοινωνική πραγματικότητα, ξεπερνάει αυτά τα διέξοδα. Το πιο εύκολο και το πιο οδυνηρό για τον κόσμο και το ανώδυνο για την εξουσία είναι να αποσυρθείς και να πεις άντε και γαμίσου, δεν ασχολούμαι. Και αυτό κατά κάποιο τρόπο επιβιώκει κιόλας, έτσι, για να μπορούν και ίσια να κάνουν... Επί χρόνια το κάνουν αυτό. Επί χρόνια και συστηματικά. Και εγώ λυπάμαι πάρα πολύ για φίλους μου που λένε εγώ δεν πάω να ψηφίσω. Άντε να πάτε να πνιγείτε. Η πλατεία, η πάνω πλατεία, η κάτω πλατεία δεν με νοιάζει. Να κατεβάσει ένα συνδυασμό με μια πολιτική πλατφόρμα και να συμμετέχει στις εκλογές. Φυσικά, να αλλάξει κάπως, ας πούμε, το πολιτικό σκηνικό. Να αλλάξει ο συσχετισμός. Να σπάσει ο δικοματισμός, να μπουν 8 κόμματα στη Βουλή, 9, να μπει και η απάνω πλατεία και η κάτω πλατεία, έτσι. Και να αλλάξει ο συσχετισμός και η διαδικασία που γίνεται η λήψη των αποφάσεων. Δεν μπορεί να μας κυβερνάνε πλασματικές πλειοψηφίες, ενώ στο λαό στην εκλογική βάση, στον κόσμο, στους κατοίκους της χώρας, είναι τραγική η μειοψηφία. Το Πασόκ με 42% έκανε κυβέρνηση και δεν είναι ούτε 20% στον κόσμο. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης έκανε μια δήλωση, λέει: δεν μπορώ να φανταστώ, λέει, πώς να ζεις με 800 ευρώ, δεν μου έχει τύχει ποτέ και ελπίζω να μου τύχει. Και αυτός θέλει να κυβερνήσει. Ναι, και παρέδωσε και το αυτοκίνητο, ας πούμε, και καλά. Το νοικιασμένο αυτοκίνητο της Βουλής. Και τώρα, ας πούμε, αρνήθηκε και κάποια προνόμια των βουλευτών. Αλλά δεν ξέρω αν έχει επιστρέψει κάτι ψηφιακά κέντρα που είχαν πάρει διάφοροι απειζήμενες. Από το Χριστοφοράκο, ναι. Έτσι και διάφορα τέτοια κόλπα, ας πούμε. Δεν ξέρω αυτά έχουν επιστραφεί, τι έχουν γίνει. Πάντως, Γρηγόρη, Ψαργενέ... Ακούω διάφορες αηδίες και κυριαρχεί ένας άκρατος λαϊκισμός και μια υποκρισία κωμικοτραγική, δηλαδή. Κωμικοτραγική. Ακούω βουλευτές που λένε ότι βεβαίως πρέπει να καταργηθούν τα προνόμια των βουλευτών. Τι λες, βρε μαλάκα, τόσα χρόνια δεν μας το έλεγες. Τώρα το θυμήθηκες που έχει βγάλει ο κόσμος στη σέντρα. Γελίο υποκείμενο, καραγκιόζι.
Τόσα χρόνια δεν το ξέρεις, ρε. Ξεφτύλα. Βγαίνει και λένε, ναι, βεβαίω, ναι, και εμείς πιστεύουμε ότι πρέπει και να μην αμείβονται οι επιτροπές, ναι, και να μην νοικιάζονται αυτοκίνητα από τη Βουλή για τους βουλευτές. Τι λες, μαλάκα, τόσα χρόνια δεν το έλεγες. Ο πρωτόπαπας το είπε αυτό χθες, ο γνωστός συνδικαλιστής, ο σεσημασμένος, λοιπόν, φίλε. Αυτοί όλοι λοιπόν που το λένε αυτό τώρα, επειδή είναι 20 χρόνια βουλευτές, 30 χρόνια βουλευτές, να επιστρέψουν αυτά που έχουν πάρει. Εφόσον θεωρούν ότι είναι άδικα προνόμια. Αναδρομικά. Αναδρομικά. Ό,τι πήραν σε επιτροπές τόσα χρόνια που συμμετείχαν 20 χρόνια και την αξία των αυτοκινήτων, των αγορασμένων ή των νοικιασμένων και τα προνόμια και τους πληρωμένους λογαριασμούς και όλα αυτά για τα οποία τώρα συμφωνούν ότι βεβαίως πρέπει να αλλάξει το καθεστώς των αμοιβών των βουλευτών. Να δεν επιστρέψουν λοιπόν. Πάντως, Γρηγόρη Ψαριανέ και Γιώργο Αυγερόπουλο, είναι σοκαριστικό το γεγονός ότι χιλιάδες αγανακτισμένοι δεν άφησαν τίποτε πίσω τους, φίλε. Δεν έχει μείνει τίποτε, παιδιά, από αυτό. Πώς το εξηγείτε εσείς? Ξέρετε γιατί? Γιατί δεν είναι αγανακτισμένοι πελάτες. Είναι αγανακτισμένοι, δεν είναι αγανακτισμένοι πολίτες, είναι αγανακτισμένοι πελάτες. Ναι. Ήτανε πελάτες, ήμασταν όλοι. Δεν είναι μόνο αυτοί, βέβαια. Είναι και δικαίως εξοργισμένοι άνθρωποι και προβληματισμένοι άνθρωποι, ανεξάρτητα από πολιτική, αν είναι αριστεροί, δεξιοί, κεντρώοι, δεν με ενδιαφέρει αυτό. Υπάρχει και μια κανονική ομάδα ανθρώπων ή πολλές ομάδες ανθρώπων που είναι προβληματισμένες, οργισμένες, εξοργισμένες και προβληματισμένες πάρα πολύ. Αλλά υπάρχει όμως και μια μεγάλη μερίδα ανακαρακτισμένων πελατών. Ναι. Γιατί έκλεισε το μαγαζί, γλυψίματα δεν έχει, ρουσφέτια δεν έχει, διορισμούς δεν έχει, κόλπα δεν έχει, αρπαχτές δεν έχει και έχουν εξοργιστεί και έχουν βγει στον δρόμο οι πελάτες. Γιατί δεν ξέρουν πώς να ζήσουν τώρα. Χωρίς να διαφωνήσω με αυτά που λέτε, με αυτά που λέει ο Γρηγόρης, θέλω να προσθέσω και το θετικό του πράγματος. Εννοείται ότι από το θετικό του πράγματος είναι ότι είναι το μόνο ελπιδοφόρο πράγμα που έχω δει εγώ, τουλάχιστον από τη στιγμή που άρχισα να πολιτικοποιούμε και από τη στιγμή που, ας πω, δηλαδή είναι το πρώτο πράγμα που έχω δει. Μα προφανώς όταν ο κόσμος δεν είναι, ας πούμε, πώς να σου πω, ένα μαλάκιο, χαλαρό, αραχτό και αρχίζει και συμμετέχει και εξεγείρεται και αντιδρά, βεβαίως είναι θετικό. Εννοείται αυτό το πράγμα. Γιατί πολλοίς κόσμος είχε συνηθίσει σε ένα βόλεμα και σε ένα αραλίκι. Βεβαίως είναι θετικό. Όμως αυτό που τελικά λέω είναι ότι δεν διατυπώνεται αίτημα. Να φύγουνε, να κρεμαστούνε, να καεί η Βουλή, το μπουρδέλο, γαμό, τα σπίτια σας, μούτζες κτλ. Ναι, και μετά... Δεν διαφωνούμε σε αυτό. Εμείς οι τρεις που έχουμε ξεσηκωθεί, εμείς οι τέσσερις, οι πέντε, οι έξι, οι 1013 που έχουμε ξεσηκωθεί, τι ζητάμε ακριβώς? Να πέσουν αυτοί. Θα αναλάβουμε εμείς. Θα αναλάβει κάποιος άλλος. Θα έρθει τα τάρουξ, θα γίνει λαϊκή δημοκρατία ή θα κατέβουν οι εξωγήινοι. Στην Αργεντινή όταν ξεσηκώθηκε ο κόσμος, ξεσηκώθηκε ακριβώς με το ίδιο σύνθημα. Το κεντρικό σύνθημα, να θυμίσω, ήταν και σε βάγιαν τόδος, να φύγουν όλοι. Δεν ζητούσαν κάτι, θα φύγουν απλά όλοι. Αυτοί που ήρθαν είναι καλύτερα. Μακάρι να μπαίνανε στην Κάθε Ρωσάδα, ας πούμε. Γι' αυτό και πήγαν οι άλλοι με ελικόπτερο. Από εκεί και πέρα προφανώς δεν άλλαξε κάτι. Τώρα είναι καλύτερα, να το πω εξεγερσιακά, ας πούμε. Άλλαξε είναι καλύτερα. Μέσα Γιώργο, από το πολιτικό σύστημα. Να ρωτήσω τον Γιώργο Ναυγερόπουλο, είναι καλύτερα στην Αργεντινή τώρα? Ναι. Ναι, είναι πραγματικά καλύτερα σε σχέση με το 2001. Δεν το συζητάμε έτσι. Είναι... Μάλιστα. Μακάρι. Γιατί εγώ έχω ακούσει και άλλες απόψεις. Όπως? Ότι υπάρχει τρομακτική πείνα, τεράστια εγκληματικότητα, ότι οι μισθοί έχουν καταβαραστρωθεί. Ότι υπάρχει φοβερό πρόβλημα επιβίωσης στην περιφέρεια, όχι στο Buenos Aires ή σε κεντρικά μέρη των μεγάλων πόλεων. Ότι στην επαρχία, στην περιφέρεια υπάρχει τρομακτική εξαθλίωση πολύ μεγαλύτερη από ό,τι πριν. Και επειδή και κάποτε στην Αργεντινή έπεσαν διάφορες χούντες και ανέβηκαν άλλες προοδευτικότερες, να θυμηθούμε ότι τη χούντα του Βιντέλα την υποστήριζε και το Κουκουέ στην Ελλάδα. Έτσι. Όλες αυτές όμως ονομαζόταν δημοκρατίες, έτσι. Και μετά από τις εξεγέρσεις του λαού της Αργεντινής ήρθε ο περονισμός ως προοδευτικό κίνημα και μετά έγινε σκατά. Επειδή όλα αυτά τα έχουμε δει και τα έχουμε ξαναδεί,
νομίζω πρέπει να είμαστε επιφυλακτικοί και προσεκτικοί στο τι αντικαθιστούμε με τι. Θα σου πω, Γρηγόρη, εγώ αυτό που είδα δεν έχει, δεν μου δίνει την εικόνα που μεταφέρεις. Είναι... Όχι, σου λέω ότι μου έχουν πει, εγώ δεν το έχω δει. Εγώ εσένα ακούω. Απλώς λέω... Υπάρχει μια κοινωνία, υπάρχει μια... Έτσι, μια υποστήριξη του κράτους προς τους αδυνατούς, μη φανταστείς τίποτα φοβερό. Για παράδειγμα, ας πούμε, ρε παιδί μου, τους δίνουν μια σχετική κάρτα, όμως, φορτωμένη εδώ... με ένα ναι. και πηγαίνει και ψωνίζει από το σούπερ μάρκετ. Μάλιστα, θα μου πεις, ναι. Θα μου πεις, εδώ θα γίνει αυτό με... έτσι. Προφανώς δεν είχαν τη φτώχεια. Αλλά καταλαβαίνεις, είναι κάτι που δεν υπήρχε πριν. Βεβαίως, γιατί είχαν δηλαδή, πάτο, δηλαδή, για να το πάμε και πιο μακριά, κατηγορούν τον Τζάβες για λαϊκισμό, ας πούμε, έτσι. Δεν διαφωνώ καθόλου σε αυτό. Είναι λαϊκιστής ο Τζάβες. Αλλά έκανε, ρε παιδί μου, ένα πράγμα που δεν είχε κάνει κανένας για τις παραγκουπόλεις, ας πούμε, για παράδειγμα. Πήγε και βάλε γιατρία σε κάθε παραγκουπόλη. Έβαλε γιατρούς παντού. Έφερε γιατρούς παντού. Μπράβο, ναι. Ναι. Αυτό λοιπόν, υπάρχει μια τέτοια αντίληψη των πραγμάτων. Η κυβέρνηση κάνει παρέα με τον Κορέα του Εκουαδόρ, με τον Μοράλες και τα λοιπά, τον Λούλα, παλιά. Καταλαβαίνεις τώρα. Ναι, τα ξέρουμε αυτά, ναι. Είναι μια τέτοια κατάσταση. Πράγματι. Όμως... Το μεγάλο πρόβλημα της χώρας είναι ο πληθωρισμός που κάποιοι τον ανεβάζουν, ότι είναι ο τρίτος μεγαλύτερος του κόσμου. Το οποίο είναι πολύ σημαντικό πράγμα, αν ισχύει. Γιατί εδώ υπάρχει τα statistics, τα περίφημα, άλλα λέει ο ένας, άλλα λέει ο άλλος, άλλα λέει η κυβέρνηση, άλλο λέει το IMF. Καλά, εδώ είναι αυτό που βλέπουμε, δεν είναι αυτό που μας λένε. Είναι αυτό που βλέπουμε και αυτό που βλέπουμε ακόμα δεν είναι. Τα πράγματα θα γίνουν πολύ πιο άγρια. Ο επόμενος χρόνος δηλαδή θα είναι εξοντοτικός, θα είναι πάρα πολύ άγριο. Και διεθούμε και πτωχεύσουμε και καταστραφεί το σύμπαν, βεβαίως μετά θα δίνει κάρτα, ας πούμε, για να πηγαίνει να παίρνει ψωμί και γάλα ο άλλος. Ακόμα και δωρεάν. Αυτό έγινε και μετά τον πόλεμο, ας πούμε, με το γάλα σκόνη και με το σχέδιο Μάρσαλ. Ξέρω εγώ. Γρηγόρη, έχει έρθει ένα μήνυμα εδώ που μας ρωτάνε σε διάφοροι ακροατές, τι προτείνεις? Εγώ προτείνω να συμμετέχει ο κόσμος ενεργά στα πράγματα. Στη γειτονιά του, στην αυτοδιοίκηση, στο δήμο του, στις ομάδες τις τοπικές, να αλλάξουμε την νοοτροπία μας και να συμμετέχουμε στα πράγματα. Το άντε και γαμηθείτε, απέχω, λευκό, άκυρο, αποχές και τέτοια, είναι καταστροφικό να συμμετέχουμε. Αν δεν μας αρέσουν τα γαμημένα κόμματα, τα 36 που έχουμε, δύο που κυβερνάνε, άλλα 4-5 που είναι στη Βουλή και άλλα, ξέρω εγώ, 30 που είναι απ' έξω, αν δεν μας αρέσουν να φτιάξουμε καινούρια, μεγαλύτερα και πιο παραγωγικά, πιο αποτελεσματικά. Να συμμετέχουμε. Το να δείχνεις, να μουτζώνεις και να λες κάτω, είναι μια καλή αρχή, αλλά θέλει αμέσως μια συνέχεια. Τι θα κάνουμε μετά? Και εγώ αυτό προτείνω. Να συμμετέχουμε, να μαυρίσουμε το ΠΑΣΟΚ και τη Νέα Δημοκρατία, να βουλιάξουνε και να ψηφίσουμε μαζικά μικρά κόμματα να βγουν στην επόμενη Βουλή όποτε γίνουν εκλογές. Γρηγόρη, να σε διακόψω μια στιγμή. Έχει πάρει ο κύριος Κακλαμάνης και θέλει να παρέμβει σε λίγο. Σας παρακαλώ, μείνετε και οι δύο στη γραμμή. Να δούμε, ο κύριος Κακλαμάνης, ο πρώην πρόεδρος της Βουλής, έτσι. Επαναλαμβάνω. Ναι. Εγώ πιστεύω ότι πρέπει να συμμετέχουμε ενεργά όλοι οι πολίτες. Απαγορεύεται ένας άνθρωπος στην Ελλάδα να μην συμμετέχει στα πράγματα και να μην έχει λόγο για όσα γίνονται. Και αν δεν μας αρέσουν τα κόμματα, τα γαμημένα κόμματα και οι γαμημένοι βουλευτές, εγώ, εσύ, ο άλλος, ο Κακλαμάνης, ο Λοβέρδος, ο Καραμανλής, ο Παπανδρέου, η Παπαρίγα, ο Τσίπρας, να βγούμε εμείς μπροστά και να προχωρήσουμε σε μια αλλαγή πολιτικών συσχετισμών. Αυτό προτείνω εγώ. Πάντως, Γρηγόρη, τα κανάλια τα οποία παίζουν ένα ρόλο, δηλαδή ελέγχουν τον εγκέφαλο των ανθρώπων, δεν αφήνουν να φανούν άλλες φωνές. Δεν συζητάω εγώ για τα κανάλια. Έτσι, δεν με ενδιαφέρουν τα κανάλια. Μισό λεπτό, γιατί παρακολουθώ. Τα κανάλια είναι το μακρύ χέρι της εξουσίας. Και τα κανάλια καλά θα κάνουν να πληρώσουν πρώτα το ΙΚΑ για τους μισούς χρωστούς.